Η φλόγα του πολέμου δεν καίει μόνο στη Γάζα, αλλά και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Να γυρίσουν πίσω όλα τα ελληνικά στρατεύματα που είναι εκτός συνόρων. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου στην Ελλάδα. Στη δουλειά και στον αγώνα τον τράφαμε στο χειμώνα. Όλη γυνά ομορφήνει τον ίδιο άνευ προηγουμένου αποστολή πολεμικού υλικού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία σε ένα πολεμικό μέτωπο που σφαγιάζονται λαοί για συμφέροντα ξένα με τα δικά τους βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη θέληση του ελληνικού λαού. Η πατρίδα του λαού παιδιά έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Να κλείσουν οι Αμερικανοναητοϊκές βάσεις, να εκφραστεί η αποφασιστική αντίθεση του λαού στο να γίνει κρέας για τα κανόνια των υπεριαλιστών και τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Πληρώνουμε το κόστος της ειρήνης με το πιστόλι στο πρόσωπο. Φεγγάρι βάλ στην πλάτη σου και τράβα προς τον ήλιο. Πάμε! Να πληρώνουμε δισευρώ για τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ και τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Όπως πληρώνουμε και τις κρίσιμες υποδομές στην υγεία, παιδεία, την ίδια στιγμή που η προστασία της ζωής μας και της περιουσίας μας από φυσικές καταστροφές αφήνονται στην τύχη τους. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Τους ενώνει η φτώχεια, η καταποίηση, η εκμετάλλευση από τους κεφαλαιοκράτες σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Έχουμε πίστη στη δύναμη που έχει ο λαός, ώστε να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική, να διαμορφώσει με την πάλη του τους όρους για να απαλλαγεί
από τους εκμεταλλευτές του και τις συμμαχίες τους και με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα να ανοίξει το δρόμο για την αμοιβαία υποφελή συνεργασία με τους άλλους λαούς. Καλούς αγώνες!